Την ώρα που φίλη της 17χρονης, η οποία βρέθηκε νεκρή χθες βράδυ στο σπίτι της στο Περιστέρι, αφήνουν σημειώματα και λουλούδια στην πόρτα της πολυκατοικίας, τα ερωτήματα για τις γυναικοκτονίες που έχουν αυξηθεί δραματικά εντείνονται. Κάθαρμα! 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 Άθλιε! Στη Ζάκυνθο, ο 50χρονος δράστης που κατακρεούργησε τη 40χρονη σύζυγό του με τόση βιαιότητα αναμένεται να απολογηθεί τελικά την Παρασκευή στον ανακριτή μετά την προθεσμία που του δόθηκε. Η μικρή μου αδερφή ζήταγε τη μάνα μου χθες το βράδυ. Ο μεγάλος γιος του θύματος λυγίζει. Τα δύο ανήλικα αδέλφια του ζητούν τη μητέρα τους. Επικοινωνεί με το χαμόγελο του παιδιού για να φροντίσει τα παιδιά. Μαζί της ο αδελφός είπε ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποιον συγγενή, γιατί πιστεύουμε πάντοτε σε συγγενική σχέση μπορεί να παραμένει. Και από ό,τι φαίνεται μας παρακάλεσε να πάρουμε τα παιδιά. Η λύση είναι μία καταγγελία. Σήκωσε χέρι κάποιος, αμέσως καταγγελία. Ξεφεύγουμε από αυτά που ξέραμε. Φοβόμαστε μήπως μας κάνει κακό. Η 40χρονη γυναίκα λίγη ώρα πριν από τη δολοφονία της είχε καταγγείλει στο αστυνομικό τμήμα ότι για ακόμη μία φορά ο σύζυγός της την είχε κακοποιήσει. Υπέβαλε μήνυση σε βάρος του και αποχώρησε από το τμήμα. Ο αστυνομικός της είπε ότι καλό είναι να μείνει εκεί στο τμήμα. Η ίδια όμως, επειδή είχε δύο ανήλικα παιδιά, δεν δέχτηκε να μείνει στο τμήμα. Είπε ότι πρέπει να γυρίσω να μαζέψω τα δύο ανήλικα παιδιά μου. Εκδόθηκαν άμεσα αναζητήσεις προς όλους τους αστυνομικούς σταθμούς για να καταφέρουμε να τον εντοπίσουμε και να τον συλλάβουμε. Επέστρεψε στην οικία της, ο δράστης εμφανίστηκε και της κατάφερε κάποια χτυπήματα σχεδόν τραυματίζοντας την ακαρία. Την πρότασή του για να κατοχυρωθεί νομικά ο όρος γυναικοκτονία επαναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανθρωποκτονία είναι μια γυναικοκτονία, αλλά έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η νομική ενέργεια που σας είπα θα ήταν να αποτυπωθεί και στα νομικά κείμενα και στους κώδικες. Είναι η έμφυλη βία, άρα λοιπόν ότι χρειάζεται ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Η μαύρη λίστα των γυναικών που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον σύζυγο ή τον σύντροφό τους μεγαλώνει. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις σε 2-24 ώρα έχουν γίνει 3 δολοφονίες.